χαρά μας, θα έλεγα, και τιμή για την πόλη του Πειραιά. Το ότι γίνεται το 13ο φεστιβάλ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά. Είμαστε επίσης ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι, γιατί πριν λίγους μήνες, ξέρετε, ότι εγκαινιάσαμε στην πλατεία Αλεξάνδρα στο μνημείο για τη γενοκτονία των Ποντίων, σε μια ιστορική πλατεία στον Πειραιά. Άρα αισθανόμαστε καλά, γιατί πήραμε μια σωστή απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση του χώρου της πλατείας Αλεξάνδρας στο μνημείο. Και είμαστε πολύ έτσι, μετά από λίγους μήνες, στην ευχάριστη θέση να υποδεχθούμε αυτό το φεστιβάλ, που είναι η σημαντικότερη, θα έλεγα, στιγμή της φωδίας των Ποντίων στην Ελλάδα. Είναι ένα φαντασμαγωρικό, θα έλεγα, θέαμα, με πολλούς χιλιάδες χορευτές και θεατές. Ο Ποντιακός Ελληνισμός, ξέρουμε την προσφορά του στην διάβαση του ελληνισμού, στη μεταφορά ηθών, εθήμων, πολιτισμού, γραμμάτων, εμπορίου, όταν γενοκτονήθηκε και εξαφανίστηκε. Πρέπει να διατηρούμε τη μνήμη αυτή άσβεση της γενοκτονίας και να τιμούμε τους Πόντιους πρόσφυγες. Στον Πειραιά ξέρω ότι ήρθαν πολλοί πρόσφυγες, αφομοιώθηκαν από την κοινωνία στον Πειραιά και με την εργατικότητά τους, τις ιδέες τους, ήταν μόνιμοι κάτοικοι της πόλης, μεταφέροντας, όπως είπα, ήθη και έθιμα και στοιχεία που ίσως να μην υπήρχαν μέχρι τότε. Σημαντικό στοιχείο της Ελλάδας, ο Ποντιακός Ελληνισμός, και τον τιμούμε με αυτόν τον τρόπο. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.